Οι σκύλοι είναι κάτι περισσότερο από κατοικίδια ζώα. Είναι μέλη της οικογένειάς μας. Φέρνουν χαρά και αγάπη στη ζωή μας και είναι πάντα δίπλα μας, στα δύσκολα και τα εύκολα. Αλλά όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν συναισθήματα. Μπορούν να βιώσουν μια σειρά συναισθημάτων, από την ευτυχία και τον ενθουσιασμό μέχρι το φόβο και το άγχος. Η κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των σκύλων μας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ευημερίας τους και τη δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού μαζί τους. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα ενός σκύλου, συχνά χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε 20 πράγματα που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα ενός σκύλου. Κατανοώντας αυτά τα κοινά ερεθίσματα, μπορούμε να εργαστούμε για να αποφύγουμε την πρόκληση συναισθηματικής βλάβης στους σκύλους μας και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και αγαπημένο περιβάλλον για αυτούς. Θα συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι ενέργειές μας μπορούν να επηρεάσουν συναισθηματικά τους σκύλους μας και θα δώσουμε συμβουλές για την αποφυγή τους. Έτσι, είτε είστε έμπειρος ιδιοκτήτης σκύλων, είτε μόλις σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα τριχωτό φύλλο, πρέπει να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς πρέπει να φροντίζετε τους σκύλους σας. Ας ξεκινήσουμε και ας μάθουμε για τα πράγματα που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα ενός σκύλου. 1. Να τα φωνάζουν ή να τα χτυπούν. Οι φωνές ή το χτύπημα ενός σκύλου μπορεί να προκαλέσουν φόβο, άγχος και δυσπιστία στο ζώο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια ψυχολογική βλάβη και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προβλήματα συμπεριφοράς. Ένας σκύλος που υφίσταται σωματική ή λεκτική κακοποίηση μπορεί να γίνει επιθετικός ή να αναπτύξει φόβο για τον ιδιοκτήτη του. Για να αποτρέψετε τη σωματική ή τη λεκτική κακοποίηση, είναι σημαντικό να παρέχετε θετική ενίσχυση και εκπαίδευση με βάση την ανταμοιβή για το σκύλο σας. Αυτό θα βοηθήσει τη δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ σας, προωθώντας την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση. 2. Να απομονώνετε ή να αγνοείτε. Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα και ευδοκιμούν με την αλληλεπίδραση και την προσοχή. Η απομόνωση ή η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα εγκατάλειψης και μοναξιάς, προκαλώντας συναισθηματική δυσφορία και κατάθλιψη. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς, όπως το υπερβολικό γάβγισμα ή μάσημα, ως ένας τρόπος να αντιμετωπίσει ο σκύλος τα αρνητικά του συναισθήματα. Για να αποτρέψετε την απομόνωση ή την αγνόηση, είναι σημαντικό να παρέχετε άφθονη κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση στο σκύλο σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδι, εκπαιδευτικές συνεδρίες και περιπάτους. Μπορείτε επίσης να παρέχετε παιχνίδια και παζλ για να κρατάτε το σκύλο σας διανοητικά διαγερμένο όταν δεν είστε κοντά του. 3. Να απομακρύνετε από το οικείο περιβάλλον ή την οικογένεια. Οι σκύλοι δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με το οικείο περιβάλλον τους και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η απομάκρυνση από αυτούς τους οικείους χώρους και τους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος στο ζώο, καθώς μπορεί να αισθάνεται χαμένο και αποπροσανατολισμένο. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς, όπως καταστροφικό μάσημα ή γαυγίσματα. Για να αποτρέψετε τον αποχωρισμό από το οικείο περιβάλλον, είναι σημαντικό να εγκλιματίσετε σταδιακά το σκύλο σας στο νέο περιβάλλον και να του παρέχετε άφθονη άνεση και καθησυχασμό κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να φέρετε μαζί σας οικεία αντικείμενα, όπως παιχνίδια ή κουβέρτες, για να βοηθήσετε το σκύλο σας να νιώσει πιο άνετα. 4. Να αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που φοβούνται. Τα σκυλιά έχουν τη δική τους μοναδική προσωπικότητα και ορισμένα μπορεί να φοβούνται ορισμένα πράγματα, όπως δυνατούς θορύβους, άγνωστους ανθρώπους ή νέες καταστάσεις. Ο εξαναγκασμός ενός σκύλου να αντιμετωπίσει αυτούς τους φόβους μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Για να αποφύγετε την αναγκαστική αντιμετώπιση των φόβων, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να σεβαστείτε τη μοναδική προσωπικότητα του σκύλου σας και να αποφύγετε να τον εκθέσετε σε καταστάσεις που τον τρομάζουν. Ανταυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θετική ενίσχυση και την αντενδυνάμωση για να βοηθήσετε το σκύλο σας να ξεπεράσει σταδιακά τους φόβους του. 5. Το να μένει μόνος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι σκύλοι, όπως είπαμε, είναι κοινωνικά ζώα και απολαμβάνουν την παρέα των ιδιοκτητών τους. Το να μένουν μόνο τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα πλήξης, μοναξιάς και άγχους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συμπεριφορές, όπως το μάσημα, το σκάψιμο ή το γάβγισμα. Για να αποφύγετε μεγάλες περιόδους μοναχικής παραμονής, είναι σημαντικό να παρέχετε άφθονη κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση στο σκύλο σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδι, εκπαιδευτικές συνεδρίες και περιπάτους. Μπορείτε επίσης να παρέχετε παιχνίδια και παζλ για να τον κρατάτε διανοητικά διαγερμένο όταν δεν είστε κοντά του. 6. Να περιορίζονται ή να εξαναγκάζονται σε στενούς χώρους. Ορισμένα σκυλιά φοβούνται τους κλειστούς χώρους ή τον περιορισμό. Ο εξαναγκασμός ενός σκύλου σε κλουβί ή μικρό χώρο ή ο περιορισμός της κίνησής του με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει άγχος και στρες, οδηγώντας σε μακροχρόνια και συναισθηματική βλάβη.
Για να αποτρέψετε τον περιορισμό και τους κλειστούς χώρους, είναι σημαντικό να εγκλιματίσετε σταδιακά το σκύλο σας σε αυτές τις καταστάσεις και να του παρέχετε άφθονη άνεση και καθησυχασμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε θετική ενίσχυση για να βοηθήσετε το σκύλο σας να αισθάνεται πιο άνετα. 7. Να απομακρύνετε από παιχνίδια ή τα αγαπημένα του αντικείμενα. Οι σκύλοι δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τα παιχνίδια και τα αγαπημένα τους αντικείμενα. Η αφαίρεση αυτών των αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απώλειας και θλίψης, οδηγώντας σε συναισθηματική δυσφορία. Για να αποτρέψετε την απώλεια παιχνιδιών ή αγαπημένων αντικειμένων, είναι σημαντικό να παρέχετε πολλά παιχνίδια και αντικείμενα για να παίζει ο σκύλος σας και να αποφεύγετε να παίρνει αυτά τα αντικείμενα χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί επίσης να παρέχετε άφθονη θετική ενίσχυση και επένους όταν ο σκύλος σας παίζει με τα παιχνίδια του. 8. Να του δίνονται ασυνεπείς και συγκεκριμένες εντολές. Η συνέπεια είναι σημαντική για τους σκύλους κατά την εκπαίδευση. Οι συγκεκριμένες ή ασυνεπείς εντολές μπορεί να προκαλέσουν απογοήτευση και σύγχυση, καθιστώντας δύσκολο για το σκύλο να μάθει και να ακολουθήσει τις εντολές. Για να αποφύγετε τις ασυνεπείς ή συγκεκριμένες εντολές, είναι σημαντικό να παρέχετε σαφή, συνεπή και βασισμένη στη θετική ενίσχυση εκπαίδευση στο σκύλο σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια εάν δυσκολεύεστε με την εκπαίδευση του σκύλου σας. 9. Να τους φέρονται σκληρά. Ο σκληρός χειρισμός ή η σωματική βία μπορεί να προκαλέσει φόβο και άγχος στους σκύλους, καταστρέφοντας την εμπιστοσύνη και τη σχέση τους με τον ιδιοκτήτη τους. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επιθετικότητα ή φόβο. Για να αποτρέψετε τη σκληρή ή τραχιά μεταχείριση, είναι σημαντικό να παρέχετε εκπαίδευση που βασίζεται στη θετική ενίσχυση και την ανταμοιβή για το σκύλο σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ σας, προωθώντας την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια εάν δυσκολεύεστε να ελέγξετε το θυμό ή την απογοήτευσή σας προς το σκύλο σας. 10. Να στερούνται τη στοργή ή την προσοχή. Οι σκύλοι ευδοκιμούν με τη στοργή και την προσοχή των ιδιοκτητών τους. Η άρνησή τους μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα απόρριψης και μοναξιάς, προκαλώντας συναισθηματική δυσφορία και κατάθλιψη. Για να αποτρέψετε την άρνηση της στοργής ή της προσοχής, είναι σημαντικό να παρέχετε άφθονη θετική ενίσχυση και στοργή στο σκύλο σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το παιχνίδι, τις συνεδρίες εκπαίδευσης και τις βόλτες. Μπορείτε επίσης να παρέχετε άφθονο έπαινο και στοργή όταν ο σκύλος σας επιδεικνύει καλή συμπεριφορά. Τώρα που φτάσαμε στη μέση του βίντεο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή, καθώς μας βοηθούν πολύ. 11. Να τους παίρνουν το φαγητό ή τα παιχνίδια τους. Οι σκύλοι δημιουργούν δεσμούς με τη τροφή και τα παιχνίδια τους. Η αφαίρεσή τους μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απώλειας και θλίψης, οδηγώντας σε συναισθηματική δυσφορία. Για να αποτρέψετε την απώλεια τροφής ή παιχνιδιών, είναι σημαντικό να παρέχετε άφθονη τροφή και παιχνίδια για να παίζει ο σκύλος σας και να αποφεύγετε να τα παίρνετε χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να παρέχετε άφθονη θετική ενίσχυση και επένους όταν ο σκύλος σας τρώει ή παίζει με τα παιχνίδια του. 12. Να υποβάλλονται σε δυνατούς, ξαφνικούς θορύβους. Ορισμένοι σκύλοι φοβούνται τους δυνατούς και ξαφνικούς θορύβους, όπως τα πυροτεχνήματα και τις καταιγίδες. Η υποβολή σε αυτούς τους θορύβους μπορεί να προκαλέσει άγχος και ανησυχία, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Για να αποφύγετε το άγχος και την ανησυχία ενός σκύλου όταν υποβάλλεται σε δυνατούς και ξαφνικούς θορύβους, είναι σημαντικό να τον εγκλιματίσετε σταδιακά σε αυτούς τους ήχους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση θετικής ενίσχυσης και λιχουδιών, την αναπαραγωγή λευκού θορύβου ή ηρεμιστικής μουσικής και την παροχή μιας ασφαλούς και ήσυχης κρυψώνας κατά τη διάρκεια θορυβωδών γεγονότων. 13. Να αναγκάζονται να φορούν άβολα ρούχα ή αξεσουάρ. Ο εξαναγκασμός ενός σκύλου να φοράει ρούχα ή αξεσουάρ που είναι άβολα ή περιοριστικά μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Για να μην αισθάνεται ο σκύλος αγχωμένος και ανήσυχος όταν αναγκάζεται να φορέσει άβολα ρούχα ή αξεσουάρ, είναι σημαντικό να επιλέγετε προϊόντα που εφαρμόζουν άνετα και επιτρέπουν την πλήρη κίνηση. 14. Να αναγκάζεται να μοιράζεται τα υπάρχοντά του και το χώρο του. Οι σκύλοι έχουν ένα φυσικό ένστικτο να προστατεύουν τα υπάρχοντά τους και την περιοχή τους. Το να αναγκάζονται να μοιράζονται αυτά τα πράγματα μπορεί να προκαλέσει άγχος και ανησυχία, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Παρέχετε σε κάθε σκύλο τα δικά του παιχνίδια και το δικό του κρεβάτι. Αποφύγετε να ζητάτε από τα σκυλιά να μοιράζονται το φαγητό, το νερό ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Θέστε σαφή όρια και κανόνες για κάθε σκύλο στο νοικοκυριό. Ενθαρρύνετε τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των σκύλων μέσω εποπτευόμενου παιχνιδιού και εκπαιδευτικών συνεδριών. 15. Να υποβάλλονται σε ξένους ή αγνώστους ανθρώπους ή ζώα. Ορισμένα σκυλιά μπορεί να ντρέπονται
ή να φοβούνται τους αγνώστους ανθρώπους ή τα ζώα. Η έκθεση σε αυτά μπορεί να προκαλέσει άγχος και ανησυχία, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Εισάγεται σταδιακά τα σκυλιά σε νέους ανθρώπους και ζώα με ελεγχόμενο και θετικό τρόπο. Δώστε στους σκύλους τη δυνατότητα να αποσυρθούν σε ένα ασφαλές και προστατευμένο μέρος αν αισθάνονται άβολα. Αποφεύγετε να αναγκάζετε τα σκυλιά να έρχονται σε στενή επαφή με αγνώστους ή άγνωστα ζώα. Προσφέρετε θετική ενίσχυση, όπως λιχουδιές και επένους, για ήρεμη και χαλαρή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με νέους ανθρώπους και νέα ζώα. 16. Να συγκρατούνται κατά τη διάρκεια της περιποίησης ή των κτηνιατρικών διαδικασιών. Ορισμένοι σκύλοι μπορεί να φοβούνται να συγκρατούνται ή να τους χειρίζονται. Ο εξαναγκασμός ενός σκύλου να υποβληθεί σε περιποίηση ή κτηνιατρικές διαδικασίες χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Για να αποφύγετε το άγχος και το στρες των σκύλων, κατά τη διάρκεια αυτών, είναι σημαντικό να προετοιμάσετε και να εκπαιδεύσετε σωστά το σκύλο σας πριν από αυτή τη διαδικασία. Η σταδιακή έκθεση του σκύλου στη διαδικασία συγκράτησης ή χειρισμού σε ένα θετικό και ήρεμο περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει το σκύλο να αισθάνεται πιο άνετα και λιγότερο αγχωμένος. Η παροχή λιχουδιών και θετικής ενίσχυσης μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του στρες και του άγχους. 17. Να τα αναγκάζουν να κοιμηθούν σε άβολο κρεβάτι ή σε άβολη θέση. Τα σκυλιά χρειάζονται ένα άνετο και ασφαλές μέρος για να κοιμηθούν. Το να αναγκάζονται να κοιμούνται σε ένα άβολο κρεβάτι ή μέρος μπορεί να προκαλέσει άγχος και ανησυχία. Για να αποφύγετε το στρες και το άγχος των σκύλων που προκαλούνται από ύπνο σε άβολο κρεβάτι ή μέρος, είναι σημαντικό να παρέχετε ένα άνετο και ασφαλές μέρος για να κοιμάται ο σκύλος σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα κρεβάτι με μαλακά και υποστηρικτικά κλινοσκεπάσματα ή ένα κλουβί που έχει το κατάλληλο μέγεθος για το σκύλο και παρέχει ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον. 18. Να αναγκάζονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που δεν τους αρέσουν. Τα σκυλιά έχουν τη δική τους μοναδική προσωπικότητα και τα δικά τους ενδιαφέροντα. Ο εξαναγκασμός ενός σκύλου να συμμετέχει σε δραστηριότητες που δεν του αρέσουν μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος, οδηγώντας σε μακροχρόνια συναισθηματική βλάβη. Για να αποφύγετε το στρες και το άγχος των σκύλων που προκαλούνται από την εξαναγκαστική συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που δεν τους αρέσουν, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά του. Αφήνοντας το σκύλο να επιλέξει δραστηριότητες που του αρέσουν και παρέχοντας θετική ενίσχυση, μπορεί να βοηθήσει τη μείωση του στρες και του άγχους και να προάγει την ευτυχία. 19. Να τιμωρούνται για τη φυσιολογική συμπεριφορά ενός σκύλου. Τα σκυλιά έχουν ορισμένα φυσικά ένστικτα, όπως το μάσημα, το γάβγισμα ή το σκάψιμο. Η τιμωρία ενός σκύλου για φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και άγχος. Για να αποφύγετε αυτή τη σύγχυση και το άγχος, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να σεβαστείτε τα φυσικά ένστικτα του σκύλου. Αντί της τιμωρίας, η παροχή θετικής ενίσχυσης για την καλή συμπεριφορά και η ανακατεύθυνση του σκύλου σε μια κατάλληλη συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μακροχρόνιας συναισθηματικής βλάβης. 20. Στέρηση της άσκησης ή του παιχνιδιού. Οι σκύλοι χρειάζονται σωματική και πνευματική διέγερση μέσω της άσκησης και του παιχνιδιού. Η στέρηση αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε πλήξη και έλλειψη ικανοποίησης, προκαλώντας συναισθηματική δυσφορία και κατάθλιψη. Για να αποφύγετε την πλήξη, τη συναισθηματική δυσφορία και την κατάθλιψη στους σκύλους που προκαλούνται από τη στέρηση της άσκησης ή του παιχνιδιού, είναι σημαντικό να παρέχετε επαρκή σωματική και πνευματική διέγερση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καθημερινές βόλτες, παιχνίδι και διαδραστικά παιχνίδια. Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές ανάγκες του σκύλου και να παρέχετε κατάλληλη και ευχάριστη σωματική και πνευματική διέγερση. Εν κατακλείδη, είναι σαφές ότι οι σκύλοι έχουν συναισθήματα όπως και εμείς, και είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Αποφεύγοντας τις ενέργειες και τις καταστάσεις που περιγράφονται σε αυτό το βίντεο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και αγαπησιάρικο περιβάλλον για τους τριχωτούς φίλους μας. Αλλά δεν είναι μόνο η αποφυγή αρνητικών ερεθισμάτων, αλλά και η παροχή θετικών εμπειριών για τα σκυλιά μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τακτική άσκηση, παιχνίδι και άφθονη αγάπη και στοργή. Το να αφιερώνουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τη συναισθηματική κατάσταση στο σκύλο μας και να παρέχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός ισχυρού και διαρκούς δεσμού μαζί τους. Αυτός ο δεσμός είναι αμφίδρομος και μπορεί να φέρει χαρά και ευτυχία στη ζωή και των δυο μας. Έτσι, αν είστε ιδιοκτήτης σκύλου, δεσμευτείτε να κατανοήσετε τα συναισθήματα του σκύλου σας και να του παρέχετε ένα θετικό περιβάλλον. Αν σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα σκύλο, ενημερωθείτε για τα πράγματα που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα ενός σκύλου και καταρτήστε ένα σχέδιο για την παροχή ενός ασφαλούς και στοργικού σπιτιού για το νέο σας τριχωτό φύλο. Εν ολίγης, οι σκύλοι είναι καταπληκτικά πλάσματα που αξίζουν την αγάπη, την προσοχή και τη φροντίδα μας. Με λίγη προσπάθεια και κατανόηση, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αρμονική και ευτυχισμένη σχέση με τα σκυλιά μας που θα διαρκέσει μια ζωή. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Πετόπια.
Ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο και να μάθετε κάτι καινούργιο για τον τριχωτό σας φύλλο. Αν το κάνετε, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και όπως πάντα θα θέλαμε να σας ακούσουμε, γι' αυτό αφήστε μας ένα σχόλιο με τη σκέψη σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο μας.